Το Πρεράνο, φτάσαμε αισίως στην τελευταία εκπομπή του 2014. Δόξα σοι ο Θεός, ρεζιλίκια πολλά, κουτσομπογιά πολλά, πέρκει συνεχιστούσιν να έχουμε και εμείς δουλειά να κάνουμε. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον απανταχού ελληνισμό και θέλω να μαραζώνετε αν δεν παίρνετε δόσεις στην τράπεζα, αφού και να παίρνετε ρουφούντα επιτόκια. Να αποχαιρετήσω για την λαϊκούα μου, τελευταία της φορά και τούτης, να αρκέψω εν της τράπεζας Κύπρου με η νέα χρονιά, αν δεν συμμορφωθεί. Πού καιρό ρε τόσο Βγενόπουλος, εδιάρριά για το όνομά του, εκάμνανται μεταγραφούες τους, εδιάν και που 500.000 κάθε ευρώ των κομμάτων, επιέναμε εμείς εδιάν μαρριά για, επιάνναμε τα Range Rover, μα εκάμναμε τις ζουγές μας, και έχουμε και παράπονο που είναι τον άνθρωπο εμείς, οι αχάριστοι. Στριγνιάρικα κούφα, η πάβο σε χαιρετά από την Νέα Νιόρκη. Εν να πάτε για Νέα Νιόρκη ρε παφίδες, καλό να μείνετε. Έχετε ο Βέρκαμ πέμπισαστα στην Νέα Νιόρκη. Εμείς εν τον Λουρουγιάτιν που έχουμε ρε. Ως το Κιβισίλι μπορούμε να πάμε. Και έχουμε και φουσκωμένη την βάρκα πίσω στο καπό για καλόν και για κακό. Περαμένη εφτωμά έπεψε με ο μάστρο μου στο κίτι να πάρω γράμματα. Στη γιαγιά τη Θεωρού. Καλημέρα γιαγιά. Καλή μου ρε ταχύδρομε. Ναι γιαγιά. Έλα μου, άνοιξε μου την πόρτα και σφήνωσε. Ανοίω την πόρτα ρε κοπέλια. Και να μου δώρω μπρο μου. Αμά. Την Παναγία, τον Άγιο Γιώργη, τον Απόστολο Πέτρο και τον Δημήτρη τον Τροπεοφόρο. Να ευχηθώ και περαστικά στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κύριο Νίκο Αναστασιάδη, γερός δυνατόν Νίκαρε μου, και το 2015 να κάνεις 25% τα επιτόκια της Τράπεζας Κύπρου, διότι θωρώ μαραζωμένους τους υπαλλήλους του Τσαμέ, που καιρό μου πάει να ζει στην Πάολα κάθε εβδομά, επειδή να ζει στο Τουπάι, έκαναν τα σκί τους, είπα σου το και είναι άλλη βόλα. Πάμε και στο θέμα, κυρία Γιορκάτζη. Ενίκα ρε, ενίες το συμβόλαιο που υπογράψες. Και ένα κονερό ρε μπορεί να σ' αρέσει ρε. Όχι όλη μέρα από τούτο. Εσύ έτσι όπως πάεις, μπορεί να υπογράψεις που το κούρεμα καταθέσεω και να κλείσει και λαϊκή. Ξεκινήσαμε και πίνουμε τη ζιωανιούα μας. Λείπει ένα καμαρέκο παιδιά και όχι και μου τα δικιά μου Γιορκουλού. Έφεραμε τα μέσα στην εκπομπή που το χάσε κάθε μέσα στην Μέγαπετ. Τρώμε που είναι τους κουραπιές. Ο Βριώνης εκ μέρους της Μέγαπετ να σας ευχηθεί τους χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείτε. Η Μέγαπετ εκτός που ποσφαιρική εταιρεία φημίζεται για το κοινωνικό της έργο στις οργανώσεις εναντίον των ναρκωτικών, στις αντιανεμικές οργανώσεις και κάθε 6 μήνες στα γραφεία της Μέγαπετ υπάρχει αιμοδοσία. Έτυχε να είμαι και εγώ εκεί την τελευταία αιμοδοσία. Συναχτήκα πάνω από 120 μπουκάλες και αυτόν αξίζω συγχαρητήρια για το κοινωνικό έργο που επιτελεί. Να κάνω και ένα κουπονάκι.
Τώρα που να ρέξει που είναι μεσό, ρέξε από μπουκι γον του νόντα, είναι στο δρόμο σου νομίζω και μπήξε τα. Θα σου πω εγώ να μου να κάνω. Να πτωχεύσουμε το 2015 ή ο 20. Ο Χριστοδούλου να πιάει δεύτερη προεδρική χάρη 4.80. Η Ομόνια Λευκοσία να βγάλει στην αγορά που είναι τα μακαρούνια 2.90. Και ο Καραβίδας να μένει ξαναστήσει παιχνίδι. Εννοώ φερκίνος. Να σας πάει. Πιένε στον νόντα μπήξε τα και που εστομάδες μετά και ορθέ πάει σπράξουμε. Άιντα. Πάει ο παλιός ο χρόνος, κούτσο κούμνη μου γερά, περκυφκούμε και του χρόνου, προεδράρα δυνατά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, με Παναγή Χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, με Παναγή Χρυσή πρωτοχρονιά. Ένα πράγμα σας ζητάω, φέρτε πίσω τα PC, να δουλέψουμε και λίον, μεν ακούτε Παναγή. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη Χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη Χρυσή πρωτοχρονιά. Μάριε μου φύγε τώρα, πάει δική σου η σειρά. Ήρθε ο Ρέικβατ με τα δώρα, με τραγούδια και χαρά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, με Παναγή Χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, με Παναγή Χρυσή πρωτοχρονιά. Τα Χριστούγεννα περνάνε, δεν γυρεύκουμε ποτόν, ούτε σούβλα δεν εφάμε, κάβνουμε μάτσε ελεχών. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, με Παναγή Χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, με Παναγή Χρυσή πρωτοχρονιά. Για να δούμε τι θα γίνει μες στην νέα τη χρονιά. Περκιστήσουμε κανέναν και τα πιάμε μετρητά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη Χρυσή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, με κουτσοκούμνη καλή πρωτοχρονιά. Ήταν. Σωπή να ακούσουμε ρε. Να του ευχηθώ καλή επιτυχία στη δουλειές του, στην υγεία του. Όμως για μένα θεωρώ ότι το δισεξαμαρτίν ο Κατροσοφού. Αυτός είναι τρισεξαμαρτίν και πάει. Και ευτυχώς τέλειωσε. Για μένα φεύγει η Αλεπού της Κυπριακής Διευθυνσίας. Γιατί έτσι το χαρακτηρίζω. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Υπάρχει έτσι, είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο τον οποίο νόμιζε ότι όλο τον κόσμο το ξέρει. Ακούσες τώρα. Γεια σου ρε κίκαρε μου, στρινιάρο Αλεπού μου. Έχει 25 χρόνια που σε ξέρω. Είναι η μόνη αλήθεια που στη ζωή σου αλλοπορέκικη. Να σου ευχηθώ χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία. Και μια νέα να έχουμε το 2015, α. Να μείνει για με το κουμούι μας και κουτσοκούμνι μας, διότι αφιούσιν κατήσι μας. Πάμε και μια ιστορία από την ποδοσφαιρική μου καριέρα, η οποία δεν ξεκίνησε ποτέ. Το 2002 στην Ομόνια Ραδίππου, με προπονητή τότε, έθα από το όνομα του Ρέκο παιδιά, έβρετε όμπου μόνοι σας. Και ως εμπόνε ρε μαμούνια, που εμπόνε προπονείς τώρα τούτος, εις το καμπιονάτο ρε μαμούνια, μες στην Γένοα. Αφού για να καταλάβεις, μόλις έφτιανε η 18, είμαστε 16 παίκτες ουλικιούλοι, είχαμε τραυματισμούς και έφυγε με εκτός 18.
και ήρθε στην προπόνηση τη Δευτέρα και έκαμε παρατηρήσεις στον παιχτό. Του μου να έχουν ανήσυχο μέσα στα ποητήρια, έπνιε με το δίκαιο μου και λαλεί κάποιοι παγιοχαρακτήρες, π.χ. ο Μιχάλης ο Κάκκουφας, χαλούν το κλίμα της ομάδας. Έχει να πεις κάτι κύριε Κάκκουφα. Να του μάλιστα κύριε προπονητά. Όταν λέεις χαλούν το κλίμα της ομάδας, έναν που εννοείς. Εγκαμνή καλώς τα φίλοι. Πολλά Κάκκουφα μου. Θα σου πω και μια προσωπική ιστορία. Το 54-55 στην αλληλή της Λάρνακας είχε πολλά ψάκα και πήγαμε με το καμάκι και πιάνναμε τα. Και δεν πιστεύουν είναι ο Λέιπον τώρα. Αιήνα!